Κύριε Βουγιουκαλάκη, η ερώτηση που θέλω να σας κάνω επίσης είναι μια ερώτηση που φαντάζομαι θα σας την κάνει και ο απλός κόσμος όταν μαθαίνει την ιδιότητά σας. Η Ελλάδα μπορεί να λύσει το ενεργειακό της πρόβλημα? Η Ελλάδα νομίζω ήδη λύνει το μεγαλύτερο κομμάτι του ενεργειακού της μέσα από τους λιγνίτες. Οι λιγνίτες, όλοι ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα και ό,τι διαχειρίζεται σήμερα η ΔΕΗ, έχουν βρεθεί από το ΙΓΜΕ. Η έρευνα του ΙΓΜΕ έχει δώσει όλα αυτά τα κοιτάσματα που καλύπτουν κατά άλλους. Από 60 μέχρι 80% εκτιμάται, δεν ξέρω τώρα την ακριβή εκτίμηση, το πόσο καλύπτει σήμερα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ο λιγνίτης, αλλά είναι τουλάχιστον 60%. Ό,τι υπάρχει λοιπόν σε αυτό το έχει δώσει το ΙΓΜΕ. Μάλιστα. Και μάλιστα το έχει δώσει και σε ένα κόστος που είναι πρωτοποριακό σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι κάτω από το 0,8% του κόστους του λιγνίτη, δηλαδή το κόστος της έρευνας. Αυτά που χρειάστηκε το ΙΓΜΕ για να ανακαλύψει και να δώσει στην ελληνική πολιτεία αυτά τα κοιτάσματα, είναι λιγότερο από το 1% του κόστους του κοιτάσματος. Λιγότερο από το 1% του κόστου. Περίπου δηλαδή 0,8 νομίζω υπολογίζουμε ότι είναι η αξία της έρευνας, ναι, σε σχέση με την αξία του κοιτάσματος που αποδίδεται. Πάντως είναι τρομερό ότι κάθε πράγμα που ακούμε, κάθε στοιχείο από κάθε ομιλητή, είναι να σε κάνει να αγανακτήσει περισσότερο και να μπορείς με τη λογική τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν αποδοθεί περίπου, έχουν μελετηθεί κοιτάσματα που έχουν μια αξία περίπου 3 δις από το ΙΓΜΕ, πέραν αυτών των κοιτασμάτων που έχουν δοθεί στη ΔΕΗ η εκμετάλλευση. Ναι. Και υπάρχουν στοιχεία, οι έρευνες μέχρι σήμερα δείχνουν ότι έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε περίπου ακόμα κοιτάσματα αξίας 10 δισεκατομμυρίων, που είναι υπό έρευνα, που είναι να μελετηθούν. Τα πρώτα στοιχεία του ΙΓΜΕ δείχνουν ότι έχουμε μιας τέτοιας αξίας κοιτάσματα. Μάλιστα. Οπότε το πεδίο σε ό,τι αφορά στη δράση του ΙΓΜΕ είναι καθοριστική σημασία για αυτόν τον τομέα. Επίσης, καθοριστική σημασία είναι και σε ό,τι αφορά στην όλη διαχείριση των υπαρχόντων αποθεμάτων, βεβαιωμένων και μη. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι ο διαγωνισμός για τη ΒΕΒΗ, για το λιγνητοργείο της ΒΕΒΗΣ, που είχε βγει στη διαβούλευση και τελικά ο μόνος που κατόρθωσε να δώσει μια λύση για μια πραγματική ουσιαστική εκτίμηση της αξίας του κοιτάσματος ήταν και πάλι το ΙΓΜΕ. Μας φώναξαν και εμείς τρέχαμε στο να βοηθήσουμε την πολιτεία να εκτιμήσει το πραγματικό κόστος του κοιτάσματος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος φορέας που να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν υπάρχει άλλος φορέας που μπορεί εναλλακτικά να το αναθέσει η πολιτεία αυτό το ρόλο? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ένας υπήρχε, όχι, και αυτό υποβαθμίζω. Η εμπειρία και η δράση του ΙΓΜΕ σε αυτό το τομέα είναι μοναδική. Δεν υπάρχει κανείς άλλος να δραστηριοποιείται. Μάλιστα. Σαν ενεργειακό δυναμικό, το ΙΓΜΕ ασχολείται με τρία πράγματα. Ασχολείται με τους λιγνίτες, που ήταν το βασικό. Ασχολήθηκε για ένα μεγάλο διάστημα και συνεχίζει κάπως οριακά να ασχολείται με τα ραδιενεργά. Και ασχολείται και επίσης σοβαρά με τη γεωθερμία. Ό,τι πάλι έχει υπάρξει, μελετηθεί και ερευνηθεί στον ελληνικό χώρο είναι αποτέλεσμα της δουλειάς του ΙΓΜΕ, του Τμήματος Γεωθερμίας του Ινστιτούτου. Έχουμε αυτή τη στιγμή κατά κάποιο τρόπο βεβαιωμένα αποθέματα ρευστών χαμηλής θερμοκρασίας που μπορούν να έχουμε πλήθος χρήσης, που υπολογίζουμε ότι ενέρχονται σε περίπου 150.000 τόνους ισοδύναμου πετρελαίου, για να το πούμε σε μια λογική που να κατανοείται. Ναι. Και έχουμε επίσης και... Συγγνώμη, επειδή εγώ ο άσχετος προσπαθώ να παρακολουθήσω την ορολογία σας, τώρα μιλάμε για τι... Μιλάμε για τα ρευστά χαμηλής θερμοκρασίας, δηλαδή μιλάμε για ζεστά νερά, να το πούμε έτσι στην απλή λαϊκή. Ζεστά νερά που έχουν μια θερμοκρασία από 40 μέχρι 90 βαθμούς και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αγροτική καλλιέργεια, για θερμοκήπια, για ξηράνσεις, για ηχθειοκαλλιέργειες, μέχρι οριακά στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με διαδικό κύκλο. Αξιοποιήσιμο στοιχείο. Αξιοποιήσιμο. Και μας λέτε στην ιδιότυπη ισοτιμία αυτή με το πετρέλαιο, ως 150.000 περίπου 150.000 τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου. Και αυτό κυρίως βρίσκεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το μεγαλύτερο του κομμάτι. Βρίσκεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που είναι και περιοχές που έχουν μια πολύ μεγάλη δυνατότητα αξιοποίησης τέτοιων αποθεμάτων. Ναι. Πόσο από αυτό αξιοποιείται? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πόσο σήμερα έχουμε είναι, δεν είναι το 5%. Γιατί? Εσείς κάνετε μια μελέτη και λέτε εκεί έχουμε κοιτάσματα. Υπάρχουν, από εκεί και πέρα δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, φαντάζομαι. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο κομμάτι που βλέπει η πολιτεία την αξιοποίηση. Δηλαδή, κυρίως αυτή τη στιγμή απευθύνεται σε επενδυτές. Ναι. Παλιότερα, που σε μια πρώτη περίοδο ήταν κυρίως οι δήμικοι κοινότητες που είχαν κάνει μια προσπάθεια. Ναι. Με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν στη συνολική διαχείριση, που τα ξέρουμε από τους δήμους και κοινότητες των οικονομικών μεγεθών, ναι, υπήρξε ένα πρόβλημα.
Στη συνέχεια κάνουν μια προσπάθεια. Αν το πρόβλημα τους εμπόδισε στην αξιοποίηση του 95%, δεν ήταν πρόβλημα, δεν έκαναν τίποτα. Ναι, είναι βασικό. Ναι. Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια από μεμονωμένους αγρότες. Οι μεμονωμένοι αγρότες όμως δεν μπορεί να, είναι επίγει, να κάνουν επενδύσεις σε κάτι που χρειάζεται έρευνα, που χρειάζεται ρίσκο και που χρειάζεται διαχείριση που δεν έχουν καμία σχέση. Πάντως είναι πολιτική απόφαση καθαρά. Αν εδώ και 2 δεκαετίες, για παράδειγμα, ή εντάξει, για να μην υπερβάλλω, όποτε, εν πάση περιπτώσει, κάνατε εσείς αυτή την έρευνα, τη μελέτη και εντοπίσατε αυτά τα κοιτάσματα. Αν η πολιτεία ήθελε να τα αξιοποιήσει, τώρα θα τα είχαμε αξιοποιήσει. Θα είχαμε μια πλουτοπαραγωγική πηγή ακόμα. Αλλά δεν θέλαμε να την έχουμε. Θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Ουσιαστικά, εμείς είχαμε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Θεωρούσαμε ότι θα πρέπει το ΙΓΜΕ να ασχοληθεί και με την διαχείριση αυτού του πόρου, δηλαδή να είναι ο σύμβουλος, να το καθορίσει η πολιτεία σαν το φορέα που θα φτάνει μέχρι την τελική παροχή του προϊόντος στον αγρότη. Δηλαδή να είναι το ΙΓΜΕ, ο επιστημονικός σύμβουλος του κάθε ανθρώπου που θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το πόρο. Το οποίο δεν έγινε δεκτό. Το οποίο δεν γίνεται. Επίσης υπάρχει και σοβαρό πρόβλημα και στη διαχείριση και στο κομμάτι που εφαρμόζεται, στο κομμάτι που υλοποιείται σήμερα, που τα ρευστά που χρησιμοποιούν. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ορθή διαχείριση σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους, τη βιωσιμότητα του κοιτάσματος. Δεν έχουμε τη δυνατότητα και σήμερα, σαν ΙΓΜΕ, να έχουμε καθοριστικό ρόλο. Και αυτό είναι επίσης πολύ σοβαρό. Δηλαδή, στην οποιαδήποτε χρήση, να μην γίνει αυτό που έγινε με τα νερά. Να μην γίνει μπάτε σκύλα, λέστε. Να μην πηγαίνει ο καθένας να τρυπά και να παίρνει ό,τι θέλει και να μην υπάρχει κάποιος κεντρικός φορέας που να έχει τη δυνατότητα να εκτιμά κατά πόσο αυτό είναι επικίνδυνο και για το κοίτασμα και για το περιβάλλον και για τον κόσμο. Ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά και τα ραδιενεργά θα είναι καλό, παρά το ότι ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε ποτέ την δυστυχία να έχουμε πυρηνικούς σταθμούς στη χώρα μας. Το ουράνιο παραμένει ένα πολύτιμο στρατηγικό μέταλλο. Ναι. Και εννοείται ότι κάθε χώρα έχει την υποχρέωση να ξέρει τι έχει, τι μπορεί να παράγει και πώς μπορεί να το κάνει. Τα τελευταία χρόνια είχε παραμεληθεί αυτός ο τομέας. Θεωρήθηκε ότι τα ραδιενεργά μεταλλεύματα δεν θα χρησιμοποιηθούν, δεν χρησιμεύουν, δεν θα στήσουμε πυρηνικούς σταθμούς. Είχε παραμεληθεί και είναι άλλος ένας τομέας που είχε δώσει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα η έρευνα του ΙΓΜΕ και ένας τομέας που θα πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για να έχουμε μια πολύ σαφή εικόνα του τι υπάρχει και πόσο μπορεί να κοστίσει αν παραχθεί. Γιατί ουράνιο χρησιμοποιούν και στις ακτινογραφίες. Δεν χρησιμοποιείται μόνο στους πυρηνικούς σταθμούς. Δηλαδή δεν είναι να το βλέπουμε μόνο στη λογική του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, άρα δεν μας ενδιαφέρει σαν στρατηγικό μέταλλο.